Κλειστά είναι τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Παρά τις προειδοποιήσεις και την ανησυχία για την επέλαση του μεσογειακού κυκλώνα, η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, ο ήλιος λάμπει στο Ρέθυμνο, ωστόσο τα σχολεία όλων των βαθμίδων έχουν παραμείνει κλειστά. Ο καιρός βέβαια εξελίσσεται λίγο διαφορετικά από ό,τι υπολόγιζαν οι μετεωρολόγοι στην Αθήνα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όμως το να παίρνουμε καμιά φορά όταν έχουμε προειδοποίηση προληπτικά μέτρα νομίζω δεν είναι κακό. Λόγω χαμηλής νέφωσης, το αεροσκάφος που πραγματοποιούσε την πρωινή πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας από Αθήνα για Χανιά δεν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, αλλά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα σε ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία στο νησί μας, με τον Γιάννη Μαραγκάκη να συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις μεγάλες μετακινήσεις και να απομακρύνουν τυχόν αντικείμενα, τα οποία πιθανόν να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους. Είμαστε σε ετοιμότητα όλη η Κρήτη, έχουν ενημερωθεί όλοι οι διοικητές και όλοι οι διοικητές κλιμακίων. Μας έχουν αναφέρει ότι θα έχουμε καταιγίδες και ανέμους. Τώρα, εμείς συστήνουμε στον κόσμο να αποφύγει τις μεγάλες μετακινήσεις, όταν γεμίσει το σύστημα αυτό και αρχίζει και δημιουργείται και αρχίζει και βλέπει καιρικά φαινόμενα, να μείνει στο σπίτι του, να μειώσει τις μετακινήσεις, να κατεβάσει ό,τι κινητό υπάρχει και το οποίο δεν είναι δεμένο και δεν είναι βιδωμένο και υπάρχει πρόβλημα να εκτοξευτεί, να το ασφαλίσει ή να το κατεβάσει. Εν τω μεταξύ, μπαράζ τροχιών σημειώθηκαν το πρωί, ευτυχώς ελαφρά, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε παγίδες λόγω της βροχής. Λίγο πριν τη διασταύρωση του Αρίνα, επί της Εθνικής Οδού, δυο ταχύ εξετράπη της πορείας του Γανετράπη, με την οδηγό να απεγκλωβίζεται και να μεταφέρεται από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αρκετά τα τροχαία με το καλημέρα. Και εδώ στο ύψος του Αρίνα σημειώθηκε ένα ακόμη τροχαίο με μια γυναίκα να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ λίγο νωρίτερα ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε λίγα μέτρα παρακάτω στο ύψος του Κταίου. Και στη διακλάδωση για Αγία Πελαγία, επί της Εθνικής Οδού, σημειώθηκε ελαφρύ τροχαίο εξαιτίας εκτροπής δυο ταχύ. Ενώ ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών με τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Μεγαλύτερες αποστάσεις και μικρότερη ταχύτητα. Ο δρόμος είναι ήδη λερωμένος και έχει αυτή τη γλίτσα που λέμε, οπότε η πρόσφυση είναι πολύ μειωμένη. Άρα λοιπόν για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις θα πρέπει να έχουμε μικρότερη ταχύτητα, μεγαλύτερες αποστάσεις. Και προς Θεού κάτι ιδιαίτερο για τα παιδάκια τα μικρά τα οποία τα βλέπουμε στα σχολεία κάθε μέρα και οι γονείς τα έχουν κυριολεκτικά πεταμένα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, να φοράνε τη ζώνη τους κανονικά διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές το ατύχημα δεν αποκλείει κανένα, δεν εξαιρείται κανείς. Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου ενημερώνει ότι ενδεχομένως να υπάρξει διακοπή στη λειτουργία των αρχαιολογικών χωρών και μνημείων για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών. Αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου, Φεστού, Μαλίων, Γόρτινας και άλλων έξι αρχαιολογικών χώρων, ενώ ο Κούλες θα παραμείνει κλειστός την ερχόμενη Κυριακή.